Τώρα για να μην πλατιάσουμε άλλο, θα ήθελα να το κλείσουμε εδώ. Δεν έχουμε να πούμε κάτι άλλο, έτσι, συνάδελφοι. Δεν ξέρω αν είναι κάποιος άλλος που θέλει να τοποθετηθεί πάνω στο θέμα, να το κάνει τώρα, αλλιώς να περάσουμε στη δεύτερη φάση, να μιλήσουμε για τα δικά μας λίγο τα εκλογικά. Έχουμε κάποιον άλλο που θέλει να μιλήσει πάνω σε αυτό το θέμα? Υπάρχει κάποια άλλη τοποθέτηση? Να το κλείσουμε. Λοιπόν, ωραία. Εμείς έχουμε σημειώσει, όπως είπαμε στην αρχή, ότι οι κινήσεις μας από εδώ και πέρα είναι συγκεκριμένες. Η πρώτη κίνηση είναι να κάνουμε εξώδικα, να στείλουμε εξώδικα στον Παστράτο σαν σύνδεσμος. Εμείς δεσμευόμαστε τώρα εδώ στο ΔΣ, αλλά και ο καθένας από εμάς ξεχωριστά. Θα μιλήσουμε με τους νομικούς μετά. Το δεύτερο και πολύ σημαντικό είναι αυτό που είπε ο κύριος Δησυμάτος, ότι πρέπει οπωσδήποτε να κάνουμε μία παρουσία έξω από την Επιτροπή Ανταγωνισμού. Είναι κάτι που θα δώσει μια δημοσιότητα όσοι μπορεί να πάρει το θέμα, γιατί θυμάστε ότι δεν μας παίξανε τα κανάλια και κάποιο κανάλι που προσπάθησε να το κάνει το κόψανε. Κατά λάθος πρώτο έκανε η κοπελά, μια δημοσιογράφος, και την κόψανε στον αέρα. Αλλά... Γι' αυτό ζητήσαμε τη βοήθεια του εκμελητηρίου, ναι. Το εκμελητήριο εκεί να μην μπορεί να μην το παίξουμε. Εμείς θα πάμε, θα προσπαθήσουμε να φωνάξουμε και ανθρώπους. Εγώ δεν είμαι και τόσο σίγουρος ότι θα μας παίξουν. Όμως δεν αρέσει σε κανέναν να είναι, δηλαδή ειδικά στη διοίκηση του τον κύριο Κυριτσάκη, να είμαστε απ' έξω και να διαμαρτυρόμαστε. Θα πάμε και θα κάνουμε έντονη την παρουσία μας όσο γίνεται πιο πολύ. Συνάδελφοι, είναι πολύ σημαντικό να πάμε όλοι, να είμαστε όλοι εκεί μπροστά. Μην πάμε 10 άτομα. Θα ορίσουμε μία μέρα και θα πάμε όλοι μαζί. Ένα λεπτάκι θέλει λίγο, σήκω λίγο έτσι. Θα κάνω πάνω σε αυτό που είπατε για την ερώτηση πάνω σε κάτι πώς αναφέρετε την ερώτηση μας στο συγκεκριμένο χώρο. Θεωρώ ότι λέτε ότι πάνε γύρω πρώτα από τα κανάλια, αλλά θα τα ακούμε γιατί οι ζωές του τις τεχνολογίες ένα πολύ βασικό μου μέσο. Αποστόλη τώρα σε εδώ. Μπορούμε να κάνουμε ένα όμορφο ιδεάκι, ένα πολύ μικρό, αλλά πώς να καταλαβαίνει τι γίνεται, γιατί δεν μένει μας εδώ κάποιοι άνθρωποι, γνωρίζουμε το πρόβλημά μας, ο περισσότερος κόσμος δεν το γνωρίζει. Παρουσιάσει ότι υπήρχε ενό καθένα που έδωσε κάποια λεπτά για τα λεπτά μας. Έτσι. Αν δείτε πόσα likes έχουν στο Facebook η κίνηση αυτή του Καρέλια, πώς φαίνεται ο καλός μπαμπάς στη Πελοπόννησο και γενικότερα στην Ελλάδα, ενώ στην ουσία πέρα από 500.000 άτομα που είμαστε εμείς και οι κοντινοί μας άνθρωποι και των υπαλλήλων μας, οι πολλοί δεν γνωρίζουν τι έχουν και υπάρχει το και έχει πάρει η ελληνική αγορά. Αυτό να το κοινοποιήσουμε με συνοπτική διαδικασία για να μπορεί να το διαβάσει και να είναι εύκολο να μην βαριέται πέρα των νομικών των άνθρωπων. Μιλάς για το Facebook, για Twitter και τα λοιπά. Ωραία. Δεν θα φύγεις, θα κάτσεις εδώ και θα μιλήσουμε λίγο μαζί. Εντάξει, το δεκτή. Είναι, εγώ θα συμφωνήσω μαζί σου. Ωραία. Λοιπόν. Ναι. Το δεν θα φύγουμε, Λοιπόν, για το επιμελητήριο ή για την Επιτροπή Ανταγωνισμού? Για την Επιτροπή. Λοιπόν, για την Επιτροπή Ανταγωνισμού. Υπάρχει κάποια ημερομηνία που θέλουμε, που θα συμφωνήσουμε να πάμε μέσα στη βδομάδα? Μπορούμε να το κάνουμε την Παρασκευή για παράδειγμα. Προλαβαίνουμε να οργανωθούμε μέχρι την Παρασκευή. Παρασκευή πρωί να πάμε έξω από την Επιτροπή Ανταγωνισμού. Αύριο που είμαστε ζεστοί. Το θέμα είναι ότι έχουμε κάποιες σημαίες, κάποια πράγματα τα οποία υπάρχουν. Παρασκευή πρωί. Λοιπόν, συνάδελφοι, Παρασκευή πρωί, Άννα. Η Ντουντούκα. Την έχεις εσύ. Ωραία. Να το θέσουμε λίγο στο σώμα. Είμαστε διατεθειμένοι να σηκώσουμε τα χέρια όσοι συνάδελφοι. Μισό λεπτάκι. Να πούμε κάτι. Αύριο το πρωί, κατά τις 11-12 η ώρα,
Είμαστε διατεθειμένοι να πάμε στην Επιτροπή Ανταγωνισμού αύριο ή την Παρασκευή. Αυτό θα ψηφίσουμε. Λοιπόν, όσοι θέλουν αύριο να σηκώσουν το χέρι. Την Παρασκευή, όσοι θέλουν την Παρασκευή, να πάμε την Παρασκευή. Υπάρχουν κάποιοι συνάδελφοι. Λοιπόν, άρα λοιπόν, κλείνουμε την Παρασκευή. Την Παρασκευή. Ναι, λίγο ησυχία. Συνάδελφοι, πες για να μάθεις. Παπαδόπουλος, Παρασκευή. Συνάδελφοι, μισό λεπτάκι. Θα παρακαλέσω τους επισκέπτες μας να φύγουνε, γιατί έχουμε να πούμε τα δικά μας θέματα, να συζητήσουμε τα δικά μας. Πότε είναι την Παρασκευή να πούμε την Γαλαρία έξω? Την Παρασκευή. Παρασκευή. Στις 12. Μισό λεπτάκι.